Πάμε τώρα στα χανιά και στους παραμυθάδες. Ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον και σου άρεσε και σήμερα πολύ. Σωστά. Σωστά. Καθώς το Σάββατο και την Κυριακή αυτή, μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη χαρά στα χανιά, στο μεγάλο Αρσενάλι. Είναι ισόγειος εκθεσιακός χώρος. Με δωρεάν είσοδο να ακούσουν πολύ όμορφες αφηγήσεις από μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συνεπάρει και τους μικρούς και τους μεγάλους. Ο λόγος είναι για τους παραμυθάδες της πόλης των Χανίων. Ναι. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Βάνια Σταμπολάκη, που είναι μέλος της ομάδας, για να μας πει περισσότερα για αυτήν την ωραία εκδήλωση. Πάμε στα Χανιά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έχουν πράγματα να μας πούν οι παραμυθάδες τελικά. Έχουμε να σας πούμε μερικά πράγματα. Να πούμε ότι η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αφήγησης. Είναι μια μέρα που γιορτάζεται σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Στην Ελλάδα, όσο ξέρω, συμμετέχουν η Αθήνα, το Δήμο Αθηναίων και ο Δήμος Καλαμάτας. Σίγουρα γίνονται και αλλού άλλες προσπάθειες, δεν τις γνωρίζω όλες, που έχουν μια διάρκεια στον χρόνο. Και εδώ στα Χανιά που είμαστε από το 19. Α, μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την έμπνευση των δράσεών σας. Ξέρετε, μία δράση, μία πρωτοβουλία, μία αφήγηση έχει ένα βασικό στόχο. Ποιος είναι ο βασικός στόχος? Να φέρουμε ξανά στο προσκήνιο τα λαϊκά παραμύθια. Αυτός είναι ο στόχος. Και φυσικά το κάνουμε αυτό επειδή αγαπάμε πολύ τον λόγο των παραμυθιών, ναι. Τον εμπιστευόμαστε πολύ, γιατί φέρει μια σοφία χιλιάδων χρόνων. Και να πούμε, οφείλω να πω σε αυτό το σημείο, ότι εμείς ναι μεν είμαστε η ομάδα, οι παραμυθάδες της πόλης των Χανίων, που είμαστε στη διοργάνωση και συνδιοργανώνουμε μαζί με το Δήμο Χανίων και την Κεπεδίχκα με αυτή τη μεγάλη γιορτή των παραμυθιών και των παραμυθάδων. Είναι όμως και μια ομάδα αφηγητών, δηλαδή είναι και αφηγητές εδώ από τα Χανιά, σπουδαίοι αφηγητές και από το Ρέθυμνο, που θα συμμετέχουν φέτος στην εκδήλωση. Και να πούμε ότι φέτος έχουμε τη μεγάλη χαρά να προσκαλούμε και την Αγνή Στρουμπούλη, αυτήν τη σπουδαία αφηγήτρια. Εξαιρετικό, μπράβο! Έχουμε την Αγνή Στρουμπούλη που την περιμένουμε πώς και πώς να κατέβει από την Αθήνα και να πραγματοποιήσει το εργαστήριο αφήγησης, αλλά και τις αφηγήσεις που θα κάνει για μικρούς και μεγάλους. Είναι όλα πολύ αναλυτικά στο πρόγραμμα, αν θέλει κάποιος να δει. Και δεν ξέρω αν έχει ένα νόημα να αναφέρουμε και τα ονόματα των αφηγητών. Βέβαια, εννοείται ότι πρέπει να τα αναφέρουμε τα ονόματα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι η ομάδα, οι παραμυθάδες της πόλης των Χανίων, αποτελούνται από εμένα, από την Δέσποινα Τιτζιάκη, τη Στέλλα Τιροζάκη, την Αγγελική την Πεμπλιδάκη και την Δήμητρα τη Βαλαβάνη. Και από εδώ, από τα Χανιά, συμμετέχουν ακόμα ο Νίκος Βλαζάκης, η Ρούλα Τετσοπούλου, η Εύη Δήμου και η Κατερίνα η Αδαμάρα. Και από το Ρέθυμνο έρχονται η Μαρία Τσουκνάκη και η Αμάντα Γεραρχάκη. Και βέβαια, δεν ξέχασα κανέναν. Φυσικά, να πούμε ότι έχουν και μουσικούς οι περισσότεροι αφηγητές. Απλά δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα. Στην επόμενη εκπομπή η μουσική. Λοιπόν, εγώ να πω ότι είναι δωρεάν και η συμμετοχή στο εργαστήριο, σωστά, και η παρακολούθηση των αφηγήσεων. Πολύ σωστά. Είναι όλα δωρεάν. Και απλά να πούμε ότι όλα γίνονται με κράτηση θέσεων. Αν θέλει κάποιος να κοιτάξει, αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ακόμα, γιατί μόλις μαθεύτηκε αμέσως, να πούμε την αλήθεια, ότι ο κόσμος μας αγαπάει εδώ στα Χανιά και έκλεισαν περισσότερες θέσεις, υπάρχουν ακόμα κάποιες διαθέσιμες. Πιο πολλές αφηγήσεις για ενήλικο κοινό, αν είδα καλά, για ηλικίες δηλαδή 15 συν. Ο κόσμος μένει μόνο να μπει και να το κοιτάξει. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. 15 συν, να πάμε λίγο και στο 5 συν και να σας ρωτήσω, επειδή μας παρακολουθούν και γονείς, πόσο χρήσιμο είναι ένα παιδί να αφήσει το τάμπλετ, το κινητό, τον υπολογιστή στην άκρη και να μπει στη διαδικασία να ακούσει λαϊκά παραμύθια? Τι κερδίζει? Κερδίζει το να έρθει καλύτερα σε επαφή με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί ακούγοντας μια ιστορία, με τον λόγο των παραμυθιών που δεν είναι καθόλου κατευθυντικός, που είναι τελείως το αντίθετο από μια εικόνα, όπως προτείνεται, ας πούμε, από το τάμπλετ, το παιδί έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει δικές του εικόνες, μια δική του εκδοχή της ιστορίας που άκουσε.
Και πέρα από αυτό, φυσικά, να βγάλει τα συμπεράσματά του, να συνδεθεί με την ιστορία στο σημείο που αυτό μπορεί να συνδεθεί, όπως και οι ενήλικες, το ίδιο συμβαίνει. Ο καθένας μας βρίσκει έναν τρόπο, ένα σημείο που να τον συνδέει με την ιστορία. Οπότε είναι τόσο βαθύ όλο αυτό που η επίδραση του λόγου που φαίνεται στην πράξη και σε αυτό που μένει στα παιδιά βέβαια μετά. Μόνο στην πράξη μπορεί να το νιώσει κανείς με την καρδιά. Κυρία Σταμπολάκη, να είστε καλά. Μπράβο για τη δράση σας. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό. Γεια και χαρά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.